Να ευχαριστήσουμε για αρχή το λαό της Κομωτινής για την εμπιστοσύνη. Που επίδειξε με την ψήφο τους, μια εμπιστοσύνη την οποία από την επόμενη μέρα με αυτήν θα πάμε. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τους υποψήφιους συμβούλους και τους εθελοντές που όλο αυτό το καιρό ήταν μαζί μας και δούλεψαν για αυτό το αποτέλεσμα. Από τις 1 Σεπτεμβρίου η κοινωνία πολιτών και εγώ ως Δήμαρχος Κομωτινής δεσμευόμαστε στους Κομωτινέους ότι θα δουλέψουμε σκληρά για την επόμενη ημέρα για να πάμε όλα αυτά και να βγούμε πιο μπροστά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε στους δημότες, σε όλους τους δημότες, αυτούς τους αυτοί? Κοιτάξτε, για μας δεν υπάρχουν ηγητές και ηγημένοι, είναι όλοι οι δημότες επέλεξαν κάτι το δικό μας πρόγραμμα, κάτι του Αντώνη του Μπραμβάνη. Θεωρούμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Για μας δεν υπάρχουν ούτε ηγητές και ηγημένοι και θα πάμε την επόμενη ημέρα όλοι μαζί να κάνουμε το Δήμο Κομωτινής ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο καλό. Το θέμα της διοίκησης, έτσι πώς θα είναι το εκλογικό σύστημα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια νομίζω οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Κομωτινής ήταν ομόφωνες. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς θα έχουμε, φαντάζομαι, όλες τις παρατάξεις μια συνεργασία. Τώρα το τι θα γίνει στις επόμενες μέρες θα το δούμε όλο αυτό το καλοκαίρι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτα
πρώτος εκλογής, δεν είναι. Ναι, μέχρι τα τώρα αποτελέσματα, νομίζω υπολείπονται 3-4, είμαι πρώτος. Αυτό μου δίνει μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη ευθύνη προσωπικά να αγωνιστώ περισσότερο στη νέα τετραετία. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που εξέλιξε την κοινωνία πολιτών. Εκ νέου μας εμπιστεύθηκε το Δήμο της Κομωτινής και αυτό μας δίνει μεγάλη ευθύνη, γιατί ναι, μέσα σήμερα χαιρόμαστε όλοι, αλλά από αύριο πρέπει να μπούμε γερά και να παλέψουμε εκ νέου και με μεγαλύτερο πάθος, ώστε να έχουμε μια όμορφη πόλη, μια όμορφη Κομωτινή, προσβάσιμη και πράσινη. Να ασχοληθούμε με τα μικρά προβλήματα πρώτα του κόσμου που τα έχουμε πει στον προεκλογικό μας αγώνα. Και νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε ήταν μια ομάδα. Η ομάδα θα προκόψει και θα πετύχει. Δεν πιστεύω στους μοναδικούς αγώνες, στους φωτισμένους, αλλά όταν είσαι ομάδα πάντα κερδίζεις. Έχω μάθει και από τη δουλειά μου να δουλεύουμε ως γιατρός σε ομάδα. Έτσι και η πόλη μας, νομίζω ότι θα πρέπει ο καινούριος δήμαρχος, ο Γιάννης Ογκαράνης, να χρησιμοποιήσει και τους εκλεγμένους τους 18, αλλά και αυτούς που εμπιστεύει, που αγωνίστηκαν μαζί μας και δεν είναι μέσα στους 18. Γιατί εξεπακούεται και 55-57 που ήμασταν, μόνο οι 18 θα εκλέγονταν. Και πάλι να ευχαριστήσω τον κόσμο που έδειξε εμπιστοσύνη στην κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι μας τίμησε και εμένα προσωπικά. 3 τετραετίες είμαι στις πρώτες θέσεις, τώρα είμαι πρώτος. Μου δίνει όμως μεγάλη ευθύνη πάλι να παλέψω για τα προβλήματα και θα είμαι και στους οικισμούς και στην πόλη κοντά στον πολίτη.